Δίκη για τη γενιά μας και πρέπει να αξιοποιηθεί τώρα που οι καιροί και οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Παρακαταθήκη που μας προετοιμάζει και για τη δράση φασιστικών και ναζιστικών μορφωμάτων όπως η Χρυσή Αυγή σήμερα. Παρακαταθήκη που μας δείχνει ότι το δίκαιο του λαού είναι πάντα πιο ισχυρό από το δίκαιο του κεφαλαίου και αλίμονο σε αυτούς που το ξεχνούν. Στεκόμαστε όρθιοι και προχωράμε στον δρόμο που χάραξαν εκείνοι και τόσοι άλλοι λαϊκοί αγωνιστές. Τιμή και δόξα στους πεσόντες της Παργινόσκαλας. Η εκδήλωσή μας θα αρχίσει με επιμνημόσυνη δέηση. Το Απόλλωνος πρόβατο εγώ είμαι, ανακάλεσέ με σου πυρ και σώσονε. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματα σου. Ο παρεμέν εκμειώτων γλάσσας με και εικόνη σου διατιμήσας. Παραβάσει εντολής δε πάλι μη επιστρέψας, εις γυναίξης ελήφθην, εις το καθομοίως είναι Πανάγαγε, το αρχαίον καλός αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματα σου, εικόνη μη της άρη του δόξη σου, ή και στήριγμα φεροπτεσμάτων, ηκτήρισον το λαμπές της μίας θεότητος, ευσεβώς υμνήσομεν πόντες. Άγιος ή ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος ή ο Ως και το Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πιστής η λατρεύοντας και του αιώνιου πυρός εξάρπασον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην χαίρεσαι μνή Θεόν σ' αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν. Και των ντόπιων υποτακτικών τους διέπραξαν ένα μεγάλο και ειδεχθές έγκλημα σε βάρος του λαού της περιοχής. Βρισκόμαστε στο χώρο που δεκάδες συμπατριώτες μας δολοφονήθηκαν άγρια και ανέτεια, λίγες μέρες μόλις μετά το διώξιμο των κατακτητών από τον τόπο μας. Και ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ δεν είναι μόνο η απόδοση τιμής αυτούς που έπεσαν πιστοί στα ιδανικά και τα οράματα για μια άλλη Ελλάδα, για μια άλλη κοινωνία, αλλά για να δείξουμε ότι αυτά τα ιδανικά και τα οράματα παραμένουν επίκαιρα και ζωντανά όσο ποτέ άλλοτε. Ας μεταφερθούμε όμως στις δραματικές εκείνες μέρες, εξιστορώντας με συντομία τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σε αυτόν εδώ τον τόπο. Βρισκόμαστε στον χρόνο υποχώρηση των ναζιστικών δυνάμεων της Γερμανίας και συγκεκριμένα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη του 1944. Τα σοβιετικά στρατεύματα προελάβουν στον χώρο των Βαλκανίων. Καταλαμβάνουν και απελευθερώνουν τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και κινούνται ταχύτατα προς τη Γιουγκοσλαβία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και με τη συνεχή πίεση των αντάρτικων δυνάμεων του Ελλάς αρχίζει η αποχώρηση των ναζιστικών δυνάμεων από τη χώρα μας. Η κατοχή και η αντίσταση είχαν συντελέσει στο να αλλάξει τόσο η κοινωνική όσο και η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Τα προπολεμικά αστικά κόμματα είχαν καταντήσει κόμματα σφραγίδες. Ο λαός μας, που ήταν συσπηρωμένος στη συντριπτική του πλειοψηφία γύρω από το ΕΑΜ και το ΚΚΕ, με την πάλη του κατά του φασισμού, είχε δημιουργήσει από τα χρόνια της κατοχής ένα νέο τύπο εξουσίας, που ξέφευγε τα πλαίσια του αστικού συστήματος και έτεινε προς τη λαϊκοδημοκρατική αναγέννηση της χώρας μας. Η ΕΑΜική λαϊκή πλειοψηφία είχε ένα σημαντικό ατού. Ήταν εξοπλισμένη αφού είχε δημιουργήσει το δικό της λαϊκό στρατό των Ελλάς και τις άλλες ένοπλες αιαμικές αντιστασιακές οργανώσεις. Η πραγματικότητα αυτή ερχόταν σε αντίθεση με τα συμφέροντα της ντόπιας ολιγαρχίας και του αγγλικού υπεριαλισμού. Γι' αυτό κατέστρωσαν σχέδια ανατροπής αυτής της κατάστασης και τα έβαλαν σε εφαρμογή αρκετά πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους κατακτητές. Το κύριο ζήτημα για τους Άγγλους, την ντόπια οικονομική ολιγαρχία και τους πολιτικούς τους εκπροσώπους ήταν η διασφάλιση των συμφερόντων τους στη μεταπολεμική Ελλάδα. Η επιδίωξη αυτή απαιτούσε την καθυπόταξη του λαϊκού κινήματος, τη συντριβή δηλαδή των αιαμικών οργανώσεων αμέσως μετά την αναχώρηση των ναζιστικών κατακτητών ως προϋπόθεση για την παλινόρθωση του προπολεμικού καθεστώτος. Και αυτό έκαναν με περίσσιο θράσος. Εδώ στην Πρέβεζα, στις 13 του Σεπτέμβρη,
Οι Γερμανοί ανατινάζουν τα πυρομαχικά τους στη θέση Μπαχλαβά στον Ελαιώνα και αποχωρούν προς Αμτσούντα, Λούρο, Γιάννενα. Την ίδια ημερομηνία, μικρή δύναμη του Ελλάς εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Αγίου Θωμά. Στη συνέχεια, με το εφεδρικό Ελλάς κατέλαβε την πόλη της Πρέβεζας και ενώθηκε με τις ένοπλες δυνάμεις που έφτασαν στην παραλία και αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα της 14ης του Σεπτέμβρη. Την ίδια μέρα, το 24ο Σύνταγμα του Ελλάς με το εφεδρικό Ελλάς ελέγχει την πόλη και εγκαθιστάται στρατιωτικά στα φρούρια του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Ανδρέα, στην Εθνική Τράπεζα και στο πρώτο γυμνάσιο. Μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο λαός της Πρέβεζας χαίρεται την απελευθέρωση και πανηγυρίζει την εγκατάσταση στην περιοχή του 24ου Συντάγματος του Ελλάς, που ήταν δικό του δημιούργημα, καθώς αυτό υπηρετούσε η αφρόκρεμα της νεολαίας του νομού Πρέβεζας, της Λευκάδας και του Ξηρομέρου. Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί τα τραγικά γεγονότα που θα ακολουθούσαν. Ο λαός της Πρέβεζας δεν χάρηκε την απαλλαγή του από τα φασιστικά και ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, παρά μόνο 4 μέρες. Την Κυριακή, 18 του Σεπτέμβρη, στην πόλη στήθηκε μεγάλη γιορτή. Η μέρα ήταν γεμάτη με παρελάσεις, τραγούδια και πατριωτικές ομιλίες. Η ζάλη από τη μέθη της νίκης ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων. Ο κατακτητής πια είχε διωχθεί από τον τόπο μας και μια καινούργια μέρα που είχε ανατείλει έβαζε φτερά στο όνειρο για μια νέα πορεία της πατρίδας μας με λαοκρατία, χωρίς προστάτες και τύραννους. Στις 19 του Σεπτεμβρίου, χωρίς να προηγηθεί κανένα επεισόδιο με τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ που έφτασαν καθυστερημένα και στρατοπέδευσαν στις παρυφές της πόλης, ο Ελλάς δέχτηκε απροειδοποίητη επίθεση από τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ. Μάλιστα, από το βράδυ της Κυριακής είχε κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός συλλήψεων και προσαγωγών στις φυλακές του Παντοκράτορα. Οι συλληφθέντες παραδίδονταν στα χέρια βασανιστών και χωρίς καμία διαδικασία επιλεκτικά εκτελούνταν. Δεν θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες σχετικά με τους βασανισμούς και τη θανάτωση επιλεκτών πολιτών της Πρέβεζας. Αυτά είναι πολύ γνωστά στους περισσότερους από τις αφηγήσεις των ανθρώπων που πέρασαν αυτές τις τραγικές μέρες από τις φυλακές του Παντοκράτορα. Κάποιοι άλλωστε από αυτούς είναι και σήμερα μαζί μας. Θα ήταν παράληψη όμως να μην αναφερθούμε στα γεγονότα που συνέβησαν στο γυμνάσιο της πόλης. Μέσα εκεί είχε καταλύσει η ομάδα της ΕΠΟΝ, του 24ου Συντάγματος του Ελλάς. Οι Επωνίτες δέχτηκαν εφρενιδιαστική επίθεση από τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ και συνελήφθησαν μετά από λιγόλεπτη μάχη. Η ομάδα των 15 επωνητών με επικεφαλή στον αξιωματικό Δημήτριο Τρουμπάλα οδηγήθηκε εδώ στην Παργινόσκαλα και εκτελέστηκαν μετά από απάνθρωπο βασανισμό. Τις συλλήψεις και εκτελέσεις αποφάσισε η τοπική επιτροπή του ΕΔΕΣ με εντολή του αρχηγού του ΕΔΕΣ και όπως αποδεικνύεται με επιμονή των αγγλικών συνδέσμων με σκοπό να διευρύνουν το χάσμα στο λαό και να προετοιμάσουν δυνάμεις που θα εξασφάλιζαν τη συνέχιση της αγγλοκρατίας στη χώρα μας. Εκτελεστικό όργανο ήταν ένας κακούργος αξιωματικός ονόματι Γαλάνης με άσχημη προϊστορία, αυτός και τα όργανά του. Η όλη επιχείρηση έγινε κάτω από την παρακολούθηση αγγλικού συνδέσμου που προερχόταν από την Αγγλική Επιτροπή του Αποστολή στο Αρχηγείο του ΕΔΕΣ. Ο υπαρχηγός του ΕΔΕΣ, Πυρομάγλου, πληροφόρησε τον Ζιάγκο σε συνάντηση που είχε μαζί του την 1η του Φλεβάρη του 1979 ότι ζήτησε την παραπομπή του Γαλάνη για τα εγκλήματα αυτά και τις σφαγές. Ο Γαλάνης είχε ισχυρούς προστάτες που κάλυπταν τα εγκλήματά του και τον χρησιμοποιούσαν πολλαπλά στις ανώμαλες περιόδους που ακολούθησαν την απελευθέρωση. Οι συλλήψεις, τα βασανιστήρια και οι εκτελέσεις έγιναν χωρίς καμία έρευνα και διαδικασία, αλλά με αποφάσεις τοπικής επιτροπής του ΕΔΕΣ, χωρίς να προηγηθεί καμιά αιτία, κανένα επεισόδιο ή παρεξήγηση ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ελλάς και του ΕΔΕΣ. Χωρίς καμιά σύγκρουση των πολιτικών παρατάξεων. Στα κρατητήρια και τις φυλακές οδηγήθηκαν 700 περίπου άτομα. Τα 600 περίπου ήταν άντρες και τα 100 γυναίκες. Ο πρόεδρος της Λαϊκής Επιτροπής, γυμνασιάρχης Χρήστος Κοντός και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ, Μιχάλης Ρέτζος, βασανίστηκαν φρικτά. Ο γιατρός Μαϊδάτσης, ο νεολαίος Κανέλος και ο τραπεζικός Τραβλός θάφτηκαν μετά τα βασανιστήρια μισοπεθαμένοι. Οι εκτελεστέντες ήταν πάνω από 80. Η Πρέβεζα, μια πόλη με παράδοση αγώνων, σημαδεύτηκε ακόμα μια φορά από τη βαρβαρότητα των νεοφασιστών.
Στην πόλη και σε ολόκληρο τον ομό επαναλήφθηκε ο θρήνος που προκάλεσε η κατάληψή της και ο εξανδραποδισμός του πληθυσμού όταν ο Αλή Πασάς νίκησε τη γαλλική φρουρά και κατέλαβε την πρέβεζα το... Πώς δε θωρείς που δέρνουμε και τρέμω σαν καλάμι. Πώς μ' άφησες να σέρνουμε και να πονώ μονάχη, χωρίς γουλιά, σταλιά νερό και φως κι ανθό κι αστάχη. Μάτια γλαρά που μέσα τους αντίφεγαν τα μάκρη πρωινού ουρανού και πάσχιζα να μη θαμπώσει δάκρυ. Γε μου, ποια μοιραστόγραψε και ποια μου το έχει γράψει. Τέτοιο καημό, τέτοια φωτιά στα στήθια μου να ανάψει. Η μπλε σου η μπλούζα της δουλειάς στην πόρτα κρεμασμένη. Και μου ιστορούσες με φωνή γλυκιά, ζεστή και αντρίκια, τόσα όσα μύτε του γυαλού δε φτάνουν τα χαλίκια. Κανείς μην κήξει απάνω του, παιδί μου είναι δικό μου. Σιωπή, σιωπή, κουράστηκε, κοιμάται το μωρό μου. Να ταΐζωσε στη φούχτα μου σπυρί σπυρί τη ζωή μου και μες στον ίσιο σου να ζω καμαρωτό δέντρι μου. Ω Παναγιά μου, αν ήσουνα καθώς εγώ μητέρα, βοήθεια στο γιο μου θα στέλνες τον άγγελο από πέρα. Και να σου, ένα νηξιάτικο που ερχόταν συννεφάκι, στα γόνατά σου να τριφτεί σαν άσπρο προβατάκι. Ένιωθα πάνω μου βαθύς ο θόλος να ανασένει και τ' άστρα ως να με χτένιζαν με συντεφένιο χτένι. Και πάλι η έρημη ντρεπουγιώκα μου, εσύ να λείπεις. Και ακόμα εγώ να έχω φωνή ξόπλη φτηνό της λύπης. Σαν το λιοντάρι δυνατός, κύρεμο σαν πιτσούνι, και ανάσα σου ως αποσπερνό του κοπαδιού κουδούνι. Και μόνο τα δυο μάτια μου σε παίρναν στο κατόπι, σαν δυο πιστά πικρά σκυλιά που τάσκιαζαν οι ανθρώποι. Το φύκι σπάει, κι ο ωκεανός με σέρνει στα νερά του. Κι ουδέ γνωρίζω τώρα ποιο το πάνω, ποιο το κάτω. Τι έκανες γιέ μου εσύ κακό? Για τους δικούς σου κόπους την πληρωμή σου ζήτησες απάδικους ανθρώπους. Την άχνα απ' την ανάσα σου νιώθω στο μάγουλό μου. Αχ, κι ένα φως, μεγάλο φως στο βάθος πλέει του δρόμου. Πουλί μου, χίλιες δυο ζωές με σένα ναι με δένουν, κι όσοι αγαπιούνται και νεκροί ποτέ τους δεν πεθαίνουν. Να δεις, να πεις, να το χαρείς ακέργιο το όνειρό σου, να στέκεται ο ζώντανο κοντά σου, στο πλευρό σου. Γλυκέ μου, εσύ δεν χάθηκες, μέσα στις φλέβες μου είσαι. Γέ μου, στις φλέβες ολουνών, έπα βαθιά και ζήσε. Ειρήνη Παπαδημητρίου. Η πέτρα σταυρωμένη από τον άνεμο. Ο άνεμος, η σιγαλιά. Δεν ακούγεται τίποτα. Μόνο το χτυποκάρδι της πέτρας και η πέτρα της καρδιάς που δουλεύεται με το θυμό και με τον πόνο βαριά. Σιγά και δυνατά. Μπόλικη πέτρα, μπόλικη καρδιά, να χτίσουμε τις αυριανές μας φάμπρικες, τα λαϊκά μέγαρα, τα κόκκινα στάδια και το μεγάλο μνημείο των ηρώων της Επανάστασης. Να μην ξεχάσουμε και το μνημείο του Ντίκ. Ναι, ναι, του σκύλου μας του Ντίκ, της ομάδας του Μούδρου, που τον σκοτώσαν οι χωροφυλάκοι, γιατί... που σε αυτόν εδώ τον τόπο που βρισκόμαστε σήμερα η αστική τάξη της χώρας παρέα με τους Εγγλέζους συμμάχους της διέπραξε σωρία εγκλημάτων. Την αγριότητα και τη φρικαλαιότητα των οποίων δεν μπορεί να συλλάβει ανθρώπινους. Εδώ εκτελέστηκαν και παραχώθηκαν πολλοί ακόμα ζωντανοί συμπατριώτες μας, μέλη και φιλικά κείμενοι προς το ΕΑΜ, ελασίτες και πονίτες που πέσανε στα χέρια του ΕΔΕΣ από το βράδυ των πανηγυρισμών της απελευθέρωσης της πόλης πριν αρχίσει, αλλά και κατά τη διάρκεια της 12ήμερης εμφύλιας σύγκρουσης της Πρέβεζας. Εδώ βρίσκονται θαμμένοι και οι επονίτες της υποδειγματικής ΕΠΟΝ, λεωλέοι 16 έως 19 χρόνων,
που υπερασπιζόταν το πρώτο γυμνάσιο. Τιμάμε σήμερα τους ηρωικούς μας νεκρούς και στο όνομά τους όλους τους αγωνιστές που δώσαν ακόμα και τη ζωή τους για την απελευθέρωση της πατρίδας από τους κατακτητές, αλλά και για την δημιουργία μιας Ελλάδας για το λαό της και όχι για τους κεφαλαιοκράτες που στην πλειοψηφία τους είτε συνεργάστηκαν ανοιχτά με τον κατακτητή, τους Γερμανούς υπεριαλιστές, είτε με τον άλλο υπεριαλιστικό πόλο, τους Εγγλέζους, και οι δυο τους ενάντια στο λαό. Πολλοί προσπαθούν να αποδώσουν τα γεγονότα στην εγκληματικότητα των διοικούντων τα τμήματα του ΕΔΕΣ που έδρασαν στην Πρέβεζα ή να τα αιτιολογήσουν σαν πράξεις αντεκδίκησης σε ενέργειες του Ελλάς. Αλήθεια, ποιος ήταν ο Θηριώδης Γαλάνης? Σύμφωνα με τα αρχεία του ΓΕΣ, στην περιοχή Λακασούλη δρούσε το δεύτερο ανεξάρτητο τάγμα υπό τον έφεδρο λοχαγό Γαλάνη Δημήτριο. Το αστικό κράτος, καθώς και οι κυβερνήσεις του, όχι μόνο δεν προχώρησαν στην τιμωρία του Γαλάνη, του Αιμοσταγούς, αλλά τον προκατεινάγιο δρόμος του αγώνα των αποφασιστικών ανυποχώρητων μαζών, με κλιμάκωση που οδηγεί στη ρήξη στην ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων. Δεν υπάρχει διέξοδος όσο ο εργαζόμενος λαός, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι επηρεάζονται από τις διάφορες φιλελεύθερες, σοσιαλιστικές και αριστερές συνταγές διαχείρισης. Όσο κυριαρχεί η μυρολατρεία, η ιτοπάθεια, η λαθεμένη άποψη ότι σήμερα οι λαοί δεν μπορούν να νικήσουν, δεν μπορούν να γίνουν αποτελεσματικές μάχες, ότι η ριζική αλλαγή δεν θα έρθει ποτέ, ότι είναι η λύση της δεύτερης παρουσίας. Δεν πρέπει ο λαός να περιμένει μυρολατρικά τα διάφορα δίκτυα που υποκριτικά τα ονομάζουν αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας που στείνονται σχεδιασμένα ώστε αυτός να συμβιβαστεί με τη διαχείριση της φτώχειας. Ο λαός σήμερα έχει στα χέρια του όλες τις αποδείξεις ότι είναι αδύνατος ο συμβιβασμός ανάμεσα στα μονοπόλια και το λαό, ανάμεσα στις δυνάμεις του κεφαλαίου και της εργασίας. Ο αρνητικός συσχετισμός που είναι ακόμα πιο βαθύ σήμερα και από την λαϊκή ψήφο στις εκλογές του Ιουνίου μπορεί να αλλάξει. Είναι στο χέρι του λαού και πρέπει να αρχίζει να αλλάζει από σήμερα τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει κανένα βήμα μπροστά δίχως δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, δίχως αλλαγή των συσχετισμών πρώτα απ' όλα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Καλούμε το λαό να χαράξει τη δική του προοπτική, να στηριχτεί στη δύναμη του δίκαιου και της οργάνωσης, στη συσπήρωση και συμμαχία εργατών, αγροτών, ΕΒΕ, μαζί με την νεολαία και τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας, για να επιστρέψει η αισιοδοξία και η δύναμη για μια νικηφόρα πορεία ρήξης και ανατροπής της εξουσίας των μονοπωλίων, των καπιταλιστικών ομίλων. Απαλλαγή από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κατάκτηση της εργατικής λαϊκής εξουσίας. Σήμερα που τα σύννεφα του υπεριαλιστικού πολέμου πυκνώνουν στην περιοχή μας, απευθυνόμαστε στην εργατική τάξη, στους λαούς της περιοχής και τονίζουμε πως τα συμφέροντά τους ταυτίζονται με τον κοινό αντιυπεριαλιστικό, αντιμονοπωλιακό αγώνα για την αποδέσμευση από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, την απομάκρυνση των ξένων στρατιωτικών βάσεων και των πυρηνικών, την επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων από τις υπεριαλιστικές αποστολές και την ένταξη αυτού τον αγώνα στον αγώνα για την εξουσία. Στο έδαφος αυτό μπορούν να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά, δημιουργικά και να αξιοποιήσουν για δικό τους όφελος, για την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που θα είναι λαϊκές. Αρχίζουμε με απαγγελία ποιήματος από την Ελπίδα Παπαδημητρίου. Τα παιδιά αυτά που σκοτωθήκαν, τα σκότωσαν εδώ και τα έζησα με τις φωνές των μανάδων τους, τις τραγικές οικές μάνες που ερχόντουσαν εδώ και χτυπιότανε και την πρώτη μέρα ψάχνανε να βρούνε τα παιδιά τους μέσα στο λάκκο, στους δύο λάκκους. Θα σας πω κάτι, εδώ ήταν ο λάκκος της οικιάς που ήταν η μεγάλη. Πιο πάνω εκεί ήταν ο λάκκος που σκοτώσανε τους Επωνίτες. Και εγώ θα αναφερθώ σε αυτά τα παιδιά. Ήσασταν νέα παιδιά, αγαπούσατε τη ζωή, πολεμούσατε για αυτή. Ήρθε όμως μια στιγμή που άνθρωποι... Ακούγεται. Ωραία. Να μην πέσεις πίσω, γι' αυτό φοβούσα. Δεν πέφτω, εγώ κρατάω καλά ακόμα. Ήρθε όμως μια στιγμή
που άνθρωποι μεσητοί σας σκοτώσαν τα όνειρα και σας πήραν τη ζωή. Σεις περάσατε στην αθανασία, γίνατε για μας αθάνατοι. Όμως σε κάθε χαροκαμένη μάνα έμεινε ένα παντοτινό. Γιατί? Αυτά ήταν σήμερα. Νομαρχιακή Επιτροπή Πρέδεζας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Αθάνατη. Νομαρχιακό Συμβούλιο Πρέβεζας της ΚΝΕ. Αθάνατη. Τοπική γραμματεία του ΠΑΜΕ.